ρε πατέρα. Όχι απλά μεγαλύτερη δικαίωση. Τον αγαπώ τον Κοντιζά, πραγματικά. Εντάξει, ήταν στο μυαλό μου μέσα. Πραγματικά στο μυαλό μου μέσα και περίμενα επίσης να ακούσω και ένα σχόλιο ακόμα ότι το μπλε είναι το χρώμα που νικάει πάντα και γι' αυτό το διαλέγω, έτσι είπε. Απλά πριν μιλήσεις, βούτα τη γλώσσα στο μυαλό και μετά μίλα. Τι μπλε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Η κόκκινη ήρθε η σειρά της κόκκινης, το είπα, έτσι. Πάμε, Τάσο, Τάσο, Τάσο. Πάμε. Ένα! Γιατί η Άλκης της είναι τόσο... Τόσο τι? Κακιά. Τόσο μονίμως εκνευρισμένη, ας πούμε. Γιατί είναι παιδιά, εγώ με ένα αρέσει και μου. Σου αρέσει. Διά ζωή σε αυτόν το reality, το οποίο χρειάζεται και να έχει suspense και να... Δεν είναι reality, είναι τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής. Ναι, ναι, 20 πλάσματα μέσα σε ένα σπίτι, δεν το λες reality. Εγώ το λέω reality. Καλό, γιατί τους πιάνε τα κίνητα. Γιατί δεν τους αφήνουν να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Γιατί τους έβαλαν όλους σε ένα σπίτι. Καλά, και σε διάφορα άλλα έχουν μέσα τα κίνητα. Δεν είναι reality. Δεν είναι reality. Για να είναι focus σε αυτό που πρέπει να κάνουν. Ακριβώς. Καλά, ρε παιδιά, ένα λεπτό εσύ που πιέζει δραματική σχολή, είναι κλείσα σε ένα σπίτι, είναι πια σου για κινητά σου να μείνει σε επαφή με τον κόσμο για να σε focus σε αυτό που κάνει. Όχι, αλλά στο εθνικό ήμασταν από τι 9 το πρωί μέχρι τι 12 τα μεσάνυχτα. Οπότε ήταν όπως που να ήμουν σε έναν ίδρυμα που το πρωί ενώ στη νύχτα. Και το κινητό που είχα δεν το χρησιμοποιούσα. Εντάξει, παιδιά. Ήταν η τερματοποίηση. Δεν είναι ότι μπορεί να. Μα αρέσει εμά το μάστερ. Και εμένα μου αρέσει, αλλά δεν σημαίνει ότι αρέσει και μου κάτι, είναι πιγκουίνο. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν προσέξατε το καρφάκι στον Αλέξανδρο που πιο πριν τον είχε αποκαλέσει Τσουτσέκι. Γιατί τα λέγαμε αυτά προχθές. Ήρθε η ώρα να πάρει το αίμα της πίσω, παιδιά. Αυτό έκανε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ του Αλέξανδρου και της Άλκης της, η οποία αυτή τη στιγμή βρήκε την ευκαιρία να πατήσει πάνω σε αυτό και να πει ότι ναι, είδες, κερδίσαμε εμείς τώρα, φίλε μου. Δηλαδή, βλέπω μια νέχθρα απέναντι στον Αλέξανδρο, την οποία μας έχει δικαιολογήσει ούκο λίγες φορές. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε να σηκωθούμε. Λοιπόν.